Βλέπουμε έρευνες όπως αυτή της Siemens να μην έρχονται στη Βουλή. Έρευνες όπως αυτή του ΕΟΤ να μην έρχεται στη Βουλή. Ή μάλλον να σταματάνε στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής. Και την ίδια στιγμή, επειδή ο Καρχημάκης τα έβαλε, για μένα ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος στη Βουλή αυτή και έχουμε επανειλημμένο σκοτωθεί μεταξύ μας, επειδή τόλμησε να τα βάλει ο Καρχημάκης με τον Προβόπουλο, να πηγαίνει υπάλληλος της ΕΕΠ, ο οποίος διώκεται για κατασκοπία και να το κατηγορεί ότι χρησιμοποίησε, λέει, απόλυτα έγγραφα. Και αυτό να το κάνει η κυβέρνηση, της οποίας ο αντιπρόεδρος, γελώντας από εδώ, μας είπε ότι έχει τα εθνικά σχέδια του κράτους στο σπίτι του.